Τροπάριον Κασιανής, εις ύφος Ζακύνθιον, τον Ισθέν ή Μελισθέν, υπό Παναγιώτου Μαρίνου Ζακυνθίου. Κάπως έτσι θα ανέφερε ένα παλαιό χειρόγραφο τη συγκεκριμένη μελοποίηση του τροπαρίου της Κασιανής, του γνωστού αυτού ύμνου που ακούγεται στις εκκλησίες μας κάθε Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Για να κατανοήσουμε όμως τη σημασία αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να εξηγήσουμε κάποια βασικά πράγματα. Πολλές φορές θεωρείται ότι η μουσική των επτανήσεων και ιδιαίτερα το λεγόμενο κρυπτοεπτανησιακό μέλος, δηλαδή το είδος της μελωδίας που συναντάμε στη Ζάκυνθο και εδώ στην Κέρκυρα, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Το βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό αυτής της μουσικής είναι η πολυφωνία. Αυτό είναι σφάλμα, είναι λάθος. Το κύριο, ο πλούτος αυτής της μουσικής, ο θησαυρός της μουσικής αυτής, όπως αποθησαυρίζεται είτε στα χειρόγραφα είτε στην προφορική παράδοση, είναι η μελωδία, είναι το μέλος. Η πολυφωνία προστίθεται με έναν τρόπο αυτοσχέδιο, παραδοσιακό, είναι η λεγόμενη λαϊκή πολυφωνία που συναντάμε στα επτάμισα, η οποία δεν καταγραφόταν βέβαια, εψάλετο με το αυτή, όπως λέμε, και στην Κέρκυρα εδώ και στη Ζάκυνθο. Συνδέω αυτά τα δύο νησιά, γιατί ακριβώς έχουν την κρυπτοεπτανησιακή παράδοση, ενώ η παράδοση της Κεφαλονιάς είναι κάπως διαφορετική, μολονότι όσον αφορά την πολυφωνία, το πολυφωνικό ιδίωμα, και εκεί ακριβώς έχουμε την ίδια λαϊκή αυτοσχέδια πολυφωνία. Η διαφορά είναι στη μελωδία. Γιατί εκλήθη τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Μαρίνος να μελοποιήσει το συγκεκριμένο κομμάτι? Διότι αυτό είχε χαθεί από την προφορική και δυστυχώς και από την γραπτή παράδοση. Δεν έχουμε δηλαδή τροπάριον Κασιανής σε Ζακύνθιον ύφος. Το Ζακύνθιον λοιπόν αυτό ύφος στην παλαιά του εκδοχή, όπως αναπτύχθηκε το 17ο, 18ο αιώνα, 19ο αιώνα, χαρακτηριζόταν από μια πολύ πλούσια μελωδική γραμμή, το οποίο βλέπουμε καθαρά και στην αρχή του κομματιού που έχω σημειώσει εδώ πίσω μου. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση της έντεχνης μελοποιίας, καταρχήν της Βυζαντινής και εν συνεχεία μέσω της Κρήτης. Η παράδοση αυτή έφτασε στα Επτάμισσα, υιοθετήθηκε από τους τοπικούς ιεροψάλτες και μελοποιούς και παραδόθηκε κατά ένα μέρος σε γραπτή μορφή στη νέα σημειογραφία, στη σημειογραφία της νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά πολλά πράγματα στην πορεία φυσικά χάθηκαν. Έχουμε και τις καταστροφές με τη σεισμό Πυρκαγιά του 1953. Δεν ξέρουμε τι άλλα χειρόγραφα πιθανώς να υπήρχαν, αλλά και τα χειρόγραφα που σώζονται σήμερα τα περισσότερα είναι σε ιδιωτικές συλλογές. Ας έρθουμε όμως τώρα στη σημασία που έχει αυτή η προσπάθεια του Παναγιώτη του Μαρίνου για την κρυπτοεπτανησιακή ψαλτική, την κρυπτοεπτανησιακή εκκλησιαστική μουσική. Το ύφος αυτό δυστυχώς άρχισε να παρακμάζει πολύ νωρίς. Μπορεί να πει κανείς ίσως και πριν τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα συντελέστηκε, θα έλεγε κανείς, η πλήρης παρακμή του, ιδίως εδώ στην Κέρκυρα, όπου και εδώ προσπαθούμε να αναβιώσουμε κάποια πράγματα, όσο ακόμα διατηρούνται κάποια στοιχεία αυτής της παράδοσης. Στη Ζάκυνθο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Διασώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό το ύφος τουλάχιστον της μουσικής αυτής, αν όχι το πλήρες ρεπερτόριο της μελοποιίας. Καλούμεθα λοιπόν τώρα, με βάση το ύφος αυτό, να αποκαταστήσουμε, να επαναφέρουμε, να αναβιώσουμε
παλαιότερες μελωδικές παραδόσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εργασία που έχει όχι μόνο τοπική αλλά και εθνική σημασία, γιατί αφορά έναν πολιτισμικό θησαυρό που είναι άγνωστος όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο, αλλά και κανείς σε μεγάλο βαθμό και στους ειδικούς μουσικολόγους και μουσικούς. Ας ελπίσουμε λοιπόν να είναι αυτή μια αρχή, ώστε αυτές οι παραδόσεις της Ζακύνθου και εδώ η δικιά μας της Κέρκυρας να διαδοθούν περαιτέρω, να προβληθούν όπως πρέπει, και θα ήταν φυσικά ίσως ουτοπικό να περιμένει κανείς ότι η παράδοση αυτή θα επικρατήσει και πάλι στις εκκλησίες μας. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί όμως σε κάποιες εκκλησίες, έστω μία, δύο, σε κάθε νησί, να μπορεί κανείς να πάει να ακούσει αυτή τη μουσική. Πιστεύω ότι ο Άγιος Διονύσιος, όπου ψάλλει ο Παναγιώτης ο Μαρίνος, μπορεί να είναι ένα τέτοιο κέντρο και μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα μέρος όπου θα καλλιεργείται σε πολύ ψηλό βαθμό η ζακυνθινή εκδοχή της κρυπτοεφθενσιακής ψαλτικής. Yeah.
Συνήθεια.